Η απαράδεκτη ενέργεια της αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφου στη Λευκορωσία δεν μπορεί να αποκρύψει την ουσία των εξελίξεων, το ευρωατλαντικό σχέδιο της επέμβασης στη χώρα αυτή, τους ανταγωνισμούς και το σχέδιο περικύκλωσης Ρωσίας από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες, που μέχρι πρότινος στήριζαν τον Λουκασέγκο όταν επιδεινωνόταν οι σχέσεις του με τη Ρωσία. Σε αυτόν τον επικίνδυνο σχεδιασμό συμμετέχει και η ελληνική κυβέρνηση. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ έχουν στήσει βιομηχανία προσχημάτων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης τρομοκρατίας για να δικαιολογούν τις επεμβάσεις και τους πολέμους τους. Χαρακτηρίζουν υποκριτικά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους ως πρωτοφανή ενέργεια, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αναγκαστικές προσγειώσεις, απαγωγές και ανακρίσεις από μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της CIA. Δεν είναι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οργάνωσαν την απαγωγή του αεροσκάφους που μετέφερε τον τότε πρόεδρο της Βολιβίας Μοράλες με την υπόνοια ότι σε αυτό επέβαινε και ο Σνόντεν. Ξορκίζεται τη δράση ευκορώσεων πρακτόρων όταν με έτοιμα και της ελληνικής κυβέρνησης εδρεύει στην Αθήνα ολόκληρη σχολή κατασκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευαισθησίες σας λοιπόν για την ανθρώπινη ζωή είναι επιλεκτικές και με σκοπιμότητα, ενώ είναι γνωστό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ κάλυψαν το έγκλημα του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού με πάνω από 250 θύματα Παλαιστινίους. Μόνος αρμόδιος να επιλέξει το μέλλον του και να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του είναι ο ίδιος ο λαός της Λευκορωσίας χωρίς καμία ξένη επέμβαση. Thank you.